Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κότσα, μετά έτσι με αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Ευχαριστώ και εγώ την Ελληνική Ακαδημία Διαβήτη για αυτή την πρόσκληση και τον κύριο Πάγκαλο. Και μετά την έτσι, αναφορά αυτή στην καρδιακή ανεπάρκεια και τα νεότερα φάρμακα από τον κύριο Καμπερίδη, θα γυρίσουμε λίγο ένα βήμα πίσω και θα σας αναφέρω λίγο έτσι, όχι τόσο καινούργια, αλλά πιο παλιά πράγματα και πιο βασικά, για κάποιες παθοφυσιολογικές συσχετίσεις, οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη σχέση της καρδιαγγειακής νόσου και του σαχαρώδη διαβήτη. Εδώ και για περισσότερο από 100 χρόνια είναι γνωστό από διάφορες μελέτες παρατήρησης ότι υπάρχει αυξημένος επιπολασμός καρδιαγγειακής νόσου και περιφερικής αρτηριακής νόσου στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη. Πρώτη φορά όμως, το 1979, η μελέτη Framingham Heart Study ήταν αυτή η οποία κατέδειξε την υψηλότερη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες για άτομα με σαχαρώδη διαβήτη, σε σύγκριση με άτομα τα οποία δεν είχαν σαχαρώδη διαβήτη. Με μια έτσι, παρατήρηση για το πόσο ακριβώς μπορούν όλα αυτά να μεταφραστούν και να θεωρήσουμε ότι ισχύουν σήμερα, καθώς τότε η διάγνωση του διαβήτη γινόταν στη συγκεκριμένη μελέτη με μια τυχαία μέτρηση γλυκόζης αίματος πάνω από 150 μιλιγκράμμα ανά διέ. Χαρακτηριστικά όμως και αδιαφυσβήτητα, αυτή η μελέτη έδειξε ότι η επίδραση του σαχαρώδη διαβήτη στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα ήταν εντονότερη για τις γυναίκες παρά για τους άντρες. Ακολούθησαν προφανώς πολλές μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς που επιβεβαίωναν τον αυξημένο κίνδυνο αθυροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και μάλιστα κάποια συμπεράσματα από διάφορες άλλες μελέτες, όπως για παράδειγμα ότι ο κίνδυνος οξέως εφράγματος μυοκαρδίου σε άτομα που έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς προηγούμενο έμφραγμα, είναι παρόμοιος με τον κίνδυνο να εμφανίσουν ένα νέο έμφραγμα άτομα τα οποία είχαν προηγούμενο έμφραγμα αλλά όχι διαβήτη, οδήγησε στο συμπέρασμα και στην πρόταση ότι ο σαχαρώδης διαβήτης θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ισοδύναμο στεφανίας νόσου και ένα έτσι ισότιμος παράγοντας κινδύνου. Δυστυχώς, από τότε και μέχρι σήμερα, όλες οι προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει για τη μείωση και την καλή μάλλον γλυκαιμική ρύθμιση και τη μείωση της υπεργλυκαιμίας σε αυτούς τους ασθενείς, δεν φαινόταν μέχρι πρόσφατα να βελτιώνουν και την εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Και δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, φαίνεται ότι αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάματα εν τέλει μεταφράζονται και σε καρδιαγγειακό θάνατο σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη. Μία μόνο από τις πολλές τέτοιες μελέτες οι οποίες υπάρχουν, το 2016 στο Diabetes Care διαβάσαμε το συμπέρασμα μιας ισπανικής μελέτης που πήρε πάνω από 55.000 άτομα από 7 κόρτες και παρακολούθησε δεκαετία την αιτία θανάτου ατόμων από 35 μέχρι 79 ετών, όπως αυτή καταγόταν στα πιστοποιητικά θανάτου, συμπεριλαμβάνοντας και ελέγχοντας το συγκεκριμένο project μόνο άτομα τα οποία δεν είχαν γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Φάνηκε λοιπόν εδώ ότι τα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο θανάτου, βλέπετε 9,1% έναντι 3,8% σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν διαβήτη και μάλιστα έχουν και πολλαπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, 31,8% έναντι 23,1% για τα άτομα χωρίς διαβήτη, φυσικά πρώτη αιτία θανάτου τα καρδιαγγειακά νοσήματα στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύτηκαν το 2016, είναι λοιπόν προ-κοροναϊού, άρα τα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα αυτά της πανδημίας στο θάνατο των ασθενών με σαχαρώδη διαβήτη. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με διαβήτη έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο θανάτου, προστεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους μη διαβητικούς. Και είναι και βασική αιτία εκτός από αιτία θανάτου, βασική αιτία αναπηρίας μεταξύ των ασθενών με σαχαρώδη διαβήτη και μάλιστα από νωρίς στη ζωή τους, καθώς τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν σχεδόν κατά 15 χρόνια νωρίτερα αθυροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο και πιο βαριάς μορφής από ότι τα άτομα χωρίς διαβήτη. Και ανάμεσα στα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη, όλος αυτός ο κίνδυνος είναι πιο έκδηλος όταν μιλάμε για άτομα με μικρότερη ηλικία, για άτομα τα οποία έχουν υψηλότερη γλυκαιμική επιβάρηση, γιατί έχουν αρρύθμιση σαχαρώδη διαβήτη και περισσότερα χρόνια με την νόσο και έχουν και νεφρικές επίσης επιπλοκές. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επιτυχημένη, μπορούμε να πούμε, προσπάθεια να μειωθούν μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές του σαχαρώδη διαβήτη στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη. Και φαίνεται εδώ κάτω στα διαγράμματα ότι η προσπάθεια αυτή είναι επιτυχημένη μέσα σε μια 20ετία. Με την κόκκινη γραμμή βλέπετε στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη πώς μειώθηκαν τα επεισόδια εμφάνισης οξέως εφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, κάτω άκρου και τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας. Το χαρακτηριστικό είναι όμως ότι παρότι μειώθηκαν, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένος ο κίνδυνος για αυτές τις επιπλοκές σε σχέση με τα άτομα χωρίς σαχαρώδη διαβήτη, όπως βλέπετε με την μπλε γραμμή.
Αν μπορούμε να μιλήσουμε για την καρδιακιακή νόσο και το σαχαρόδι διαβήτη, ότι αυτή μπορεί να έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Οι περισσότερες όμως και πιο συχνές βασικές εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με την εμφάνιση στεφανίας νόσου, ισχυμικού αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, περιφερικής αρτηριακής νόσου, διαβητικής καρδιομοιοπάθειας που εκφράζεται στα πρώτα στάδια ως διαστολική δυσλειτουργία, απλά υπερτροφή αριστερής κυρίας και σε τελικό βαθμό εν τέλει από διάφορες αιτίες καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και διάφορα μοριακά μονοπάτια, άλλα περισσότερο μελετημένα, άλλα λιγότερο μελετημένα και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και διάφορα μονοπάτια τα οποία ακόμη και σήμερα δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα υποπτευόμαστε. Σε κάποια από αυτά θα μπορέσουμε να αναφερθούμε σήμερα, έτσι στα πιο σημαντικά ή στα πιο τεκμηριωμένα. Βλέπετε εδώ σε αυτή την εικόνα μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι διαταραχές που θα προκαλέσουν αρχικά αθυρογένεση, στη συνέχεια πρόοδο της αθυροσκλήρωσης και τελικά αθυροθρόμβωση σε αυτούς τους ασθενείς και έχουν να κάνουν με την υπεργλυκαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη, την ενδοθυριακή δυσλειτουργία, το οξυδοτικό στρες, τη φλεγμονή που παίζει κυρίαρχο ρόλο, την υπερπληκτικότητα που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς, τη δυσλειπιδεμία και την αυξημένη έτσι επιρροπή για να έχουν σημαντικού βαθμού επασβεστώσης στα αγγεία τους. Και θα ξεκινήσω με την υπεργλυκαιμία. Έκανε μια αναφορά νωρίτερα η κυρία Κότσα σχετικά με το ρόλο που παίζει στη διάγνωση του διαβήτη και αν είναι έτσι ένας σωστός παράγοντας για διάγνωση. Δεν θα σχολιάσω αυτό. Θα πω ότι τουλάχιστον σήμερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέχρι τα πράγματα να αλλάξουν και να αναθεωρήσουμε, είναι το βασικό κριτήριο για τη διάγνωση του διαβήτη και όλες οι συνθήκες αυτές οι οποίες μπορεί να πληρούνται σαν κεντρικό έτσι στόχο έχουν μια τιμή γλυκόζης πάνω από την οποία θεωρούμε ότι ο ασθενής έχει σαχαρόδι διαβήτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κριτήρια αυτά που ισχύουν και σήμερα είναι κοινά για κάθε τύπο διαβήτη. Άρα η υπεργλυκαιμία σημαίνει διαβήτης, είτε διαβήτης τύπου 1, είτε διαβήτης τύπου 2. Παρ' όλα αυτά, στα διάφορους τύπους του διαβήτη ξέρουμε ότι ο παθογενετικός μηχανισμός είναι διαφορετικός. Η επιγενετική και η γενετική προδιαθεσική παράγοντες είναι διαφορετικοί. Παρ' όλα αυτά, ο κοινός τόπος είναι η υπεργλυκαιμία και ένας άλλος κοινός τόπος είναι ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς, ανεξαρτήτως του τύπου του διαβήτη τους, έχουν άλλο το άλλο βαθμό αυξημένου κινδύνου να εμφανίσουν έτσι καρδιαγγειακή νόσο. Συνεπώς και εύλογα κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η υπεργλυκαιμία αυτή πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν τον συγκεκριμένο αυξημένο κίνδυνο. Και πρώτα επιβεβαιωτικά αποτελέσματα ήθελα να πω επιδημιολογικές μελέτες. Οι οποίες έδειξαν ότι, για παράδειγμα, η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη είναι ένας ισχυρός προγνωστικός δείκτης θανατηφόρου και μη θανατηφόρου στεφανίας νόσου, θανατηφόρου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακής νόσου και συνολικής θνησιμότητας στους ασθενείς με σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας νορβηγικής μελέτης, η οποία παρακολούθησε για 5,6 έτη πάνω από 18.000 ασθενείς. Και στη συνέχεια μικρότερες μελέτες ποσοτικοποίησαν και αυτή τη σχέση ανάμεσα σε υπεργλυκαιμία και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και έχουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία μας λένε ότι για κάθε 1% αύξηση στη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε 11 έως 16% αύξηση στα καρδιαγγειακά επεισόδια. Και επίσης για κάθε 18 μιλιγκράμμα αναντιέλα αύξηση στη γλυκόζη νηστείας, αυτό μπορεί να συνεπάγεται 12% αύξηση του κινδύνου αθυροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου και 13% αύξηση του κινδύνου για αγγειακό θάνατο. Εύλογα λοιπόν να γίνει προσπάθεια για να βελτιωθεί η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη και να μειωθούν τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας σε αυτούς τους ασθενείς. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αντίστοιχα στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πριν την υπεργλυκαιμία όμως, υπάρχει η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερινσουλινεμία, που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ασθενών με διαβήτη τύπου 2. Και έτσι λοιπόν έγινε υπόθεση ότι θα μπορούσε αυτός ο κίνδυνος να ξεκινάει πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση της υπεργλυκαιμίας, ήδη από το στάδιο στο οποίο οι τιμές της γλυκόζης μπορεί να μην έχουν διαταραχθεί, αλλά ο ασθενής εμφανίζει αντίσταση στην ινσουλίνη. Και αυτό από επιδημιολογικές μελέτες επίσης επιβεβαιώθηκε, καθώς φαίνεται ότι σχετίζεται η αντίσταση στην ινσουλίνη με μια ομάδα καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, που συμβάλλουν εν τέλει στον αυξημένο κίνδυνο αθυροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου στους ασθενείς με διαβήτη. Αυτές οι μελέτες λοιπόν έχουν τονίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αντίσταση στην ινσουλίνη με τον κίνδυνο υπέρτασης, με τον κίνδυνο δυσλειπιδεμίας και με τον κίνδυνο διαταραχής στην ανοχή της γλυκόζης στα άτομα αυτά.
Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις, έτσι, πιο υποστηρικτικές για τον παθογενετικό ρόλο της αντίστασης στην ινσουλίνη και της υπερινσουλινεμίας στα καρδιαγγειακά επεισόδια, που λένε ότι αν μελετήσουμε με διάφορα μαθηματικά μοντέλα την επίδραση των κλασικών παραγόντων κινδύνου εμφάνισης αθυροσκληρωτικής νόσου, θα εξηγήσουμε μόνο το 69% αυτών των επεισοδίων. Αυτοί λοιπόν οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου αφήνουν απ' έξω ένα 31% ανεξήγητο. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι θα μπορούσε η αντίσταση στην ινσουλίνη μέσα από τα βασικά μοριακά μονοπάτια τα οποία επηρεάζονται εξαιτίας στην αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και η υπερινσουλινεμία, να ευθύνονται εν τέλει για ένα μεγάλο μέρος αυτού του υπολοιπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου και να μπορέσουν να εξηγήσουν ένα ποσοστό από αυτό το ανεξήγητο μέχρι σήμερα 31%. Και τι εννοούμε? Όταν έχουμε, έτσι βλέπετε στην αριστερή εδώ εικόνα, φυσιολογική λειτουργία σε έναν υγιή άνθρωπο, βλέπουμε ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα της ινσουλίνης έχει σαν αποτέλεσμα να ξεκινάνε και να ενεργοποιούνται παράλληλα και ισορροπημένα δύο σηματοδοτικά μονοπάτια, το μονοπάτι της PI3 κινάσης και το μονοπάτι της MAP κινάσης. Αυτά τα δύο μονοπάτια εξυπηρετούν και διαφορετικές δράσεις. Έτσι, το πρώτο μονοπάτι εξυπηρετεί μεταβολικές δράσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της γλυκόζης, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούν και αντιαποπτωτικές δράσεις, αντιφλεγμονώδεις δράσεις, δράσεις που προστατεύουν από το οξυδοτικό στρες και από τη λιπόλυση, και γενικά είναι οι αντιαθυρωτικές δράσεις της ινσουλίνης, που έχουν να κάνουν με τη διέγερση της παραγωγής μονοξιδίου του αζότου από τα επιφυλιακά κύτταρα, με τη διατήρηση σε διαφοροποιημένη κατάσταση των μειονομικών κυττάρων των αναγκαίων και με την αντιμετώπιση των επιδράσεων, των αρνητικών επιδράσεων και των αθυρογόνων επιδράσεων κάποιων αυξητικών παραγόντων. Από την άλλη μεριά έχουμε το άλλο μονοπάτι της MAP κινάσης, το οποίο βλέπουμε ότι εξυπηρετεί μη μεταβολικές δράσεις και σε αυτές συγκαταλέγονται πολλαπλασιαστικές, μυτογόνες, δράσεις που διεγείρουν τη φλεγμονή και προαθυρογόνες δράσεις. Στην περίπτωση λοιπόν στην οποία έχουμε εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη, έχουμε μια επιλεκτική εξασθένιση της σηματοδότησης αυτού του μονοπατιού. Του μονοπατιού που εξυπηρετεί τις μεταβολικές οδούς και τις αντιαθυρογόνες δράσεις της ινσουλίνης. Ενώ από την άλλη μεριά, το μονοπάτι αυτό των μυτογόνων δράσεων λειτουργεί χωρίς κάποια διαταραχή. Άρα βλέπουμε ότι μειώνονται οι αντιαθυρογόνες δράσεις και ενισχύονται οι υπόλοιπες. Την άλλη μεριά, εξαιτίας της αντίστασης στην ινσουλίνη, αυξάνεται και η ποσότητα της ινσουλίνης και έχουμε υπερινσουλινεμία. Άρα, ακόμη περισσότερο εκτρέπεται προς αυτή την παραγωγή το μονοπάτι σηματοδότησης της ινσουλίνης και εν τέλει από αντιαθυρογόνες δράσεις καταλήγει συνολικά η ινσουλίνη να έχει σε συνθήκες υπερινσουλινεμίας και αντίστασης στην ινσουλίνη αθυρογόνες δράσεις. Συνολικά λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δούμε υπό κοινό πρίσμα την υπεργλυκαιμία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και την υπερινσουλινεμία, για να συμπεράνουμε από in vitro μελέτες και από μελέτες in vivo μοντέλα ότι ακόμα και επί απουσίας υπερλιπιδεμίας, οι τρεις αυτές καταστάσεις, είτε με διακριτούς είτε με αλληλοεπικαλυπτόμενους μηχανισμούς, θα προκαλέσουν ενδοθυλιακή δυσλειτουργία και φλεγμονή, γιατί αυξάνονται ελεύθερα λιπαρά οξέα, μειώνεται βιοδιαθέσιμο μονοξίδιο του αζότου, αυξάνονται τα AGES, το οξυδοτικό στρες και η μυτοχονδριακή δυσλειτουργία. Και ξεκινώντας από όλα αυτά, εν τέλει θα δυσλειτουργήσουν και θα ενεργοποιηθούν λύρα μυϊκά κύτταρα του μέσου χιτώνα των αγγείων, θα ενεργοποιηθούν ενδοθυλιακά κύτταρα και θα δυσλειτουργήσουν και αυτά, θα ενεργοποιηθούν μονοκύτταρα, μακροφάγα, αφρόδη κύτταρα όπως θα δούμε στη συνέχεια, και τελικά θα αυξηθεί το φορτίο της πλάκας και θα αυξηθεί η αθυροσκληρωτική βλάβη, περισσότερο από ό,τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε υπεργλυκαιμία και αντίσταση στην ινσουλίνη. Βλέποντας εδώ αυτή την εικόνα, θέλω να τονίσω απλά ότι εν τέλει όλες οι βλάβες αυτές συμβαίνουν σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας, ξεκινάνε όμως πολύ νωρίτερα, ήδη και μόνο από την ύπαρξη της αντίστασης στην ινσουλίνη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι μάλλον ο ρόλος της αντίστασης στην ινσουλίνη είναι ίσως πιο σημαντικός και ή ότι αυτός είναι η κοινή αρχή από όπου ξεκινάει αυτός ο καταράκτης αντιδράσεων που θα οδηγήσει στον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ή υπάρχει κάποιος μέχρι σήμερα όχι γνωστός κοινός παράγοντας που οδηγεί ταυτόχρονα και στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών με διαβήτη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η παχυσαρκία χαρακτηρίζονται από χρόνια υποκλινική, συστηματική
και αγγειακή φλεγμονή. Και αν κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τη φλεγμονή, θα δούμε ότι έχει αναγνωριστεί ως ένας παράγοντας αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Μέσα από το δείκτη της High Sensitive CRP έχουμε αναγνωρίσει έναν δείκτη φλεγμονής που θεωρείται επιπρόσθετος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου. Και όπως έχουμε δει από επιδημιολογικές μελέτες, οι ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη εμφανίζουν υψηλότερες τιμές High Sensitive CRP από τα άτομα που δεν έχουν σαχαρώδη διαβήτη. Αναμενόμενα λοιπόν, η φλεγμονή διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία της αθυρογέννησης και της αθυροσκλήρωσης και μάλιστα στα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη ακόμη εντονότερο ρόλο από ό,τι στα άτομα χωρίς διαβήτη. Και αν δούμε λίγο επιγραμματικά τι συμβαίνει λόγω της φλεγμονής στα αγγεία, όταν έχουμε ενδοθυλιακή βλάβη και όταν έχουμε διέλευση της LDL χοληστερόλης υπενδοθυλιακά στο μεσοκυτάριο χώρο του έσωχητών των αρτηριών, αρχίζουν και εκρίνονται κάποια κύτταρα που είναι μεσολαβητές της φλεγμονής και ξεκινάει η φλεγμονώδης διεργασία. Αυτή είναι αποτέλεσμα να απελευθερώνεται κυταροκίνες που αυξάνουν την έκφραση υποδοχέων στην επιφάνεια του ενδοθυλιακού τυχώματος που λειτουργούν ως μόρια προσκόλλησης. Θα προσκολλήσουν λοιπόν εδώ τα φλεμφοκύτταρα και κυρίως μονοκύτταρα και στη συνέχεια θα βοηθήσουν τη μετανάστευσή τους υπενδοθυλιακά. Αυτά λοιπόν τα μονοκύτταρα υπενδοθυλιακά θα μεταναστεύσουν και θα, με την επίδραση άλλων κυταροκινών θα μετατραπούν σε μακροφάγα. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες κυταροκίνες οι οποίες βοηθούν στην χημειοταξία και στον πολλαπλασιασμό των λίων μυϊκών ινών του μέσου χιτώνα των αγγείων. Αυτά λοιπόν τώρα τα μακροφάγα που έχουν υπενδοθυλιακά έχουν την ιδιότητα που προσλαμβάνουν LDL χοληστερόλ και τα μεταφέρουν στο εσωτερικό του μακροφάγου και αυτό μετατρέπεται σε ένα φρόδες κύκλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι υποδοχείς δεν έχουν σημείο κορεσμού για την οξυδωμένη LDL χοληστερόλ, άρα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν περιόριστες ποσότητες LDL χοληστερόλης μέχρι να υποστούν ρήξη και απελευθέρωσή της έτσι εδώ στον έσω χιτώνα του αγγείου, άρα επιδείνωση της αγγειακής βλάβης. Εν τέλει, το αποτέλεσμα είναι ότι με όλους αυτούς τους μηχανισμούς αρχίζει να σχηματίζεται η πρώτη έτσι ιστολογικά αναγνωριζόμενη βλάβη της αθυροσκλήρωσης και στα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη, που χαρακτηρίζεται από πάχυνση αυτού εδώ του έσωχητώνα, από αύξηση των λίων μυϊκών ινών των αγγείων και μετανάστευσή τους εδώ επίσης στον έσωχητώνα και από αύξηση της εξοκυτάριας ουσίας. Σταδιακά λοιπόν σχηματίζονται δύο πράγματα. Αυτή εδώ η ινώδης κάψα, η οποία προβάλλει στο εσωτερικό του αυλού του αγγείου και περιλαμβάνει εκτός από εξοκυτάρια ουσία, ελαστίνη και κολαγόνο και ταυτόχρονα ένας πυρήνας ο οποίος είναι πλούσιος σε λιπίδια και αποτελείται από LDL χοληστερόλη, από νεκρά μακροφάγα, από μακροφάγα που πεθαίνουν αλλά και από πολλές μυϊκές ίνες οι οποίες επίσης έχουν πεθάνει. Ταυτόχρονα αυτά τα αφρόδη κύτταρα και τα διεγερμένα μακροφάγα παράγουν κάποιες πρωτεϊνάσες, ελαστάσες και κολαγενάσες που διασπούν έτσι ελαστίνη και κολαγόνο και τι κάνουν, αυτήν εδώ την κάψα την κάνουν να είναι πιο αδύναμη, άρα και επιρρεπείς σε ρήξη και ό,τι αυτό θα συνεπάγεται μετά τη ρήξη για το σχηματισμό εν τέλει της αθυροθρόμβωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη, γιατί θεωρείται ότι βιώνουν μια κατάσταση υπερπυκτικότητας. Βάσει τον ορισμό που ισχύει από το 1985, απλά η υπερπυκτικότητα θεωρείται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης κλινικά ή εργαστηριακά και στην περίπτωση του σαχαρώδη διαβήτη και οι δύο αυτές συνθήκες πλήττουν. Καθώς βλέπουμε ότι τα άτομα αυτά έχουν αυξημένα επίπεδα δικτών ενεργοποίησης της πήξης, αν μπορέσουμε να τους μετρήσουμε, αυξημένα επίπεδα παραγόντων πήξης, παράγοντας 7, 8, 9, 12 καλικρεΐνη, παράγοντας βομπίλιμπραντ, μειωμένα επίπεδα αντιπυκτικής πρωτεΐνης σε και μια διαταραχή στη λειτουργία του συστήματος συνοδόλησης, του βασικού συστήματος που θα βοηθούσε στην απομάκρυνση του θρόμβου και ταυτόχρονα αυξημένη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων, με αυξημένη συσσόρευση αιμοπεταλίων, αυξημένα κυκλοφορούντα συσσωματώματα αιμοπεταλίων και αυξημένα επίπεδα από προϊόντα τα οποία απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια και διεγείρουν εντελικά το σχηματισμό του θρόμβου. Εκτός από όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με τη φλεγμονή, την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, το οξυδοτικό στρες, από την αντίσταση στην ινσουλίνη ξεκινάει και η παθογένεια μιας άλλης κατάστασης που ονομάζεται διαβητική δυσλιπιδημία. 60-70% των ασθενών με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν διαταραχές στο λιπιδεμικό τους προφίλ. Αυτές οι διαταραχές συνοψίζονται εδώ στην τριάδα της διαβητικής δυσλιπιδημίας και είναι ποσοτικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με αύξηση της τιμής των τριγλυκεριδίων και μείωση των επιπέδων της HDL χοληστερόλης,
αλλά και ποιοτικές αλλαγές, καθώς βλέπουμε ότι η HDL χοληστερόλ δεν είναι τόσο αποτελεσματική, ενώ τα επίπεδα της LDL χοληστερόλ μπορεί να μην αυξάνονται σημαντικά, αυξάνονται όμως οι μικρές πυκνές, ιδιαίτερα αθυρογόνες LDL χοληστερόλες. Έχουμε λοιπόν μια διαταραχή στο λιπηδεμικό προφίλ, της οποίας τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς ακόμη και σήμερα δεν τους κατανοούμε πλήρως. Ξέρουμε όμως ότι παρατηρούνται ήδη από το στάδιο της αντίστασης στην ινσουλίνη και εδώ, ό,τι περιγράψαμε και πριν, πριν εμφανιστεί η διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης, πιθανώς λοιπόν και στη διαβητική δυσλιπιδημία, είτε η αιτία να ξεκινά από την αντίσταση στην ινσουλίνη, μ' ακούτε? Μαρία, κάτι έγινε και έγινε stop share. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ξανακάνε share τώρα. Σε ακούγαμε μέχρι πριν από 10 δευτερόλεπτα. Διαβητική δυσλιπιδημία, λοιπόν. Κάπου εδώ έχω διαβητική. Εκεί. Ωραία, μια χαρά, εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαταραχές αυτές στο λιπηδεμικό προφίλ παρατηρούνται ήδη από το στάδιο της αντίστασης στην ινσουλίνη, πριν εμφανιστεί και εδώ η διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης, άρα ή αυτός είναι ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός και η βασική αιτία, ή υπάρχει ακόμα πιο πίσω μια κοινή αιτία για την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη διαβητική δυσλιπιδημία, όπως υποθέσαμε και στην περίπτωση της αθυροσκλήρωσης. Θέλουμε λοιπόν να δούμε έτσι επιγραμματικά αυτό το καταράκτη που θα ξεκινήσει από την αντίσταση στην ινσουλίνη και θα οδηγήσει στη διαβητική δυσλιπιδημία στα βήματά του. Θα θέσουμε στο κέντρο την υπερτριγλυκεριδημία, η οποία προκαλείται είτε επειδή έχουμε αυξημένη σύνθεση τριγλυκεριδίων, είτε επειδή έχουμε λατωμένη κάθαρσή τους. Στις συνθήκες αντίστασης στην ινσουλίνη έχουμε αυξημένη παροχή ελεύθερων λιπαρών οξέων στην κυκλοφορία, άρα και στο ύπαρ που τα χρησιμοποιεί για να συνθέσει τριγλυκερίδια. Ταυτόχρονα έχουμε μείωση της αποδόμησης της αποβήτα λιποπρωτεΐνης, άρα αυξημένη πιθανότητα να συσσωρευτεί VLDL χοληστερόλη. Και εξαιτίας της αντίστασης στην ινσουλίνη υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα μιας μεταφορικής τριγλυκεριδίων πρωτεΐνης στο ύπαρ, η οποία ακόμη περισσότερο ενισχύει το σχηματισμό της VLDL χοληστερόλη. Όταν το επίπεδο των τριγλυκεριδίων είναι πάνω από 1,5 μιλιμόλ ανά λίτρο και αυτό μεταφράζεται περίπου σε 130 με 135 μιλιγράμμα ανά DL, διεγείρεται το σχηματισμός VLDL χοληστερόλης τύπου 1, που είναι αυτή η οποία είναι πλούσια σε τριγλυκεριδία, και στη συνέχεια έρχεται σε αυτή τη VLDL χοληστερόλη να ασκήσει τις δράσεις της αυτή η πρωτεΐνη C που μεταφέρει τα χιλιομικρά. Τι κάνει? Δημιουργεί μια ανταλλαγή χοληστερινικού εστέρα από την LDL χοληστερόλη στη VLDL χοληστερόλη, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει από τη VLDL χοληστερόλη τριγλυκερίδια στην LDL χοληστερόλη. Και έτσι έχουμε σχηματισμό LDL που είναι πλούσια σε τριγλυκερίδια. Είναι προτιμόμενο υπόστρωμα αυτή η πλούσια σε τριγλυκερίδια LDL χοληστερόλη για την υδρόλυσή της από την υπατική λιπάση και έτσι καταλήγουμε στο να έχουμε εν τέλει μικρές πυκνές LDL χοληστερόλης που είπαμε ότι είναι εξαιρετικά αθυρογόνες. Με το ίδιο ένζημο και με την ίδια δράση έχουμε το σχηματισμό πλούσια σε τριγλυκερίδια HDL χοληστερόλης, η οποία επίσης υφίσταται αποδόμηση πιο γρήγορα, μειώνονται της, αλλά και στο στάδιο στο οποίο υπάρχει πλούσια τριγλυκερίδια HDL χοληστερόλ, δεν είναι τόσο αποτελεσματική με τις ευνοϊκές δράσεις που γνωρίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν αφήνονται στην αυξημένη σύνθεση τριγλυκεριδίων. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι η αυξημένη δραστηριότητα συγκεκριμένων ενζήμων στο έντερο έχει σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο σχηματισμό χιλομικρών. Χιλομικρά και VLDL χοληστερόλ χρησιμοποιούν τις ίδιες οδούς αποδόμησης και κάθαρσης, άρα ανταγωνίζονται η μία την άλλη, με αποτέλεσμα λοιπόν μειωμένη κάθαρση της VLDL χοληστερόλ και είναι η βασική αιτία για την οποία βλέπουμε υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων νηστείας και μεταγευματικά στους ασθενείς με σαχαρόδη. Και τέλος, θα σας αναφέρω απλά τις επασβεστώσεις των αγγείων. Τελευταία γίνεται λόγος για το coronary calcium score, έναν δείκτη επασβέστωσης των αγγείων που εκτιμάται με συγκεκριμένες μεθόδους με χρήση εξονικής τομογραφίας και έχει θεωρηθεί επίσης ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, τόσο σε άτομα με σαχαρώδη διαβήτη, όσο και σε άτομα χωρίς διαβήτη. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι τα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη φυσικά έχουν αυξημένο coronary calcium score σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και διατρέχουν ταυτόχρονα και αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν περιφερική αρτηριακή νόσο από επασβέστωση της κοινωνίας αρτηρίας που σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο ακροτηριασμού άκρων αλλά και θανάτου από κάθε αιτία.
Εδώ ξεκινάνε τα πάντα από την υπεργλυκαιμία, ίσως εξαιτίας του σχηματισμού των AIDS, επιταχύνεται η αγκιακή επασβέστωση ή επειδή υπάρχει αυτή η αρτηριακή φλεγμονή που περιγράψαμε νωρίτερα και παράγεται χιούμορ νεκρόσης φάκτορ A, που είναι ένας μεσολαβητής της αρτηριακής επασβέστωσης, είτε με τελείως διαφορετικά μονοπάτια μπορεί να προάγεται η αρτηριακή επασβέστωση σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη, ξεκινώντας και πάλι από την υπεργλυκαιμία, γνωστά και μη γνωστά. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την υπεργλυκαιμία, την αντίσταση στην ινσουλίνη, την υπερινσουλινεμία και εγώ θα έλεγα τη φλεγμονή και την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, το οξυδοτικό στρες, όλα όσα περιγράψαμε, θα καταλήξουμε σε αθυροσκληρωτική καρδιακή νόσο, σε υπέρταση, σε διάφορες άλλες μεταβολικές κοινή διαταραχές, όπως νευροπάθεια αυτόνομη στην καρδιά, διαταραχή του σύστημα ρενίνης αγιοτενσίνης αλδοστερόνης, με τελικό αποτέλεσμα εν τέλει, ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη θα έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτά τα μονοπάτια είναι πολύ πολύπλοκα. Περιγράψαμε μόνο ελάχιστα από αυτά, πολύ επιγραμματικά. Δεν ξέρω πόσο ολοκληρωμένα μπόρεσα να προσεγγίσω το θέμα. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δύο συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Το ένα είναι ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύπλοκα και μπορούμε να απογοητευτούμε. Και είναι αυτό το οποίο δεν το προτείνω. Το άλλο συμπέρασμα είναι να καταλήξουμε στο ότι υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια, γνωστά και μη γνωστά. Άρα υπάρχει και ένα τεράστιο πεδίο αυτή τη στιγμή για έρευνα, αλλά και στόχοι για την ανάπτυξη νέας θεραπείας και νέων φαρμάκων που θα μπορούσαν εκτός από την υπεργλυκαιμία, όπως το βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να μειώσουν εν τέλει και το καρδιαγκιακό κίνδυνο στους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Ευχαριστώ.